Κοιτάξτε του Μπουρλουγιάννη πώς πετάει τις πέτρες. Μα δεν τον ερμηνεύω, πατέρας. Αυτός μονάχα τον πρόεδρο ακούει. Όλους τους άλλους μας νομίζει σκουτότερους και κάνει ό,τι θέλει αυτός. Και δεν είναι μονάχα που δεν γεμίζουν την νοικία. Αλλά τις πετάει από εδώ, τις μπερδεύει τις πέτρες. Πετάει εσύ από εδώ, εσύ από εκεί και του χειροτερεύει το χωράφι. Χθες είχε με την καμπάνα, τρεις ώρες του βάργη. Αυτό είναι το ψουμουτήρ του. Εγώ πάω να βάλω μια μπουκιά ψουμί στο στόμα μου και να στρίψω κανένα τσιγάρο. Ευθέλιο. Ποιος πιες ένα για κουμπί. Σε έλα πόκατσες και είπα να έρθουν να στρίψουν κανένα τσιγαράκι. Καλά έκανες. Κάτσε να το στρίψουν. Πού έλα, καπνίσουμε. Δεν λες πως θα πας με τα νικιάρικα. Τα βγάζεις πέρα ή πάει τσάμπα ο κόπος. Τι να κάνεις μωρές, όπως ξέρεις και καμιά δουλειά καλύτερη. Ό,τι αν κάνουμε εμείς, οι εμπόροι θα τα φάνε. Σε μάζα. Έλα, κάνε από το δικό μου, είναι... το έχω από το γιούρτ και την τριζά του. Μωρέ, έχω κι εγώ γυρό χαρμάνια, αλλά θα πάρω από το δικό σου. Το δικό σου είναι κουπλισμένο και έρχεται πιο γλυκό. Άγιας. Τον βλέπεις αυτόν για πάνω. Ποιον, του γιος. Αυτόν τον άντρα κλατουλιβέντη. Τα πουλιόρα τα κουβιδιάζαμε με τη γυναίκα μου που λες. Έχει τρώσει το κυνήγι τις πέτρες, λες και τις έχει άχτη. Αν το έχει αυτό το χούιο άτιμος, ό,τι δουλειά και αν το δόκο της τρώνε του κατόπ. Ωραία, το βλέπω, δεν πιάνεται. Η χειρία αυτή είναι που θα τον πάρ, λέω. Τι τον φλάς. Όχι, να δεν έρθει και η ώρα του. Έχουμε καιρό που τον ετοιμάζουμε. Άντε, η ώρα η καλή λοιπόν. Τα κοντοτελειώνουμε δηλαδή. Του μπουμπουνάμε δηλαδή. Και πότε με το καλό. Αυτούνο. Εσύ θα του κανονίσεις. Εγώ. Τι με έχεις για κουμπάρου. Όχι. Κουμπάρους είναι ο προξενητής. Εσύ θα βγάλεις τη φωτογραφία. Έλα όμως που ο γιος δεν τη χουνεύει τη μηχανή μου. Δεν γίνεται να τον πάρουμε με απαλάργα. Απαλάργα. Αν δεν γίνεται θα χαθεί. Όλη η φάτσα κι όλου του μπόι. Αμό, και με νησικετό μου του πένεμα. Στου ψήνουμε και στην ομορφιά μας. Γι' αυτό σου λέω, άμα τον πάρω από μακριά, θα στείλουμε στα συμπιθέρια μια μουτζούρα. Όχι, όχι. Ή η μούλα του ή τίποτα. Για δε μου ρίστε ένα χώρια. Δεν μου λες. Ναι. Ποιος είναι ο προξήνητης. Ο Ρίγος.
Ωραία τότε. Να πας σε αυτόν. Αυτός είναι καταφυρτζής και θα βρει την άκρη. Πήγε για τσιγάρο ο πατέρας και κόλλησε. Είναι και ο Μπάρμπα για κουμές. Αν δεν τις βλέπω, κάτι να του στρίψουν, κάτι να του κουμεντιάσουν, πάει το μεσημέρι. Εκεί θα κάτσει σήμερα, Στέλιο. Έλα κατά δόντε. Καλά, ντε, έρχομαι. Τι συλλογές. Για να μην χάνουμε τον καιρό μας. Να έρθεις κι εσύ μαζί. Πού, την Κυριακή στη. Ναι. Άρθεις την Κυριακή και θα τον δεις. Κουλάνα θα σταθεί εκεί. Και πώς, Και με τα ζημίου του, έτσι, ό,τι κάνει ο κόπος σου, εγώ μιλάω. Ωραία, καλά είναι να πάει ο κόπος του, γιος να παντρεύσουμε, αλλά θα σταθεί. Μου θα σταθεί, έλα εσύ και θα δεις. Κουλώνα και την Κυριακή, κουλώνα και στο γάμο. Άρης. Μακάρι. Μακάρι. Ρίκο. Μωρέ Ρίκο. Στρακά μου ρε, μη βροντάς έτσι. Ρίκο, θα παντρευτώ. Ρίκο, δουλεύω. Εντάξει μωρέ, για δάφτου ήρθαμε εδώ πέρα. Δουλευταρά σε και σένα, δεν ματάγει να λες. Εγώ θέλω νύφη. Νύφη. Έννοια σου και ο Ρίκος φροντίζει. Ωρα Ρίκο. Καλέ, είστε χτυπάνε την ξένη πόρτα. Έχουμε συναπάντημα, μας περιμένει. Τότε περιμήντη. Εδώ ήταν με τον κύριο Στέλιο του φωτογράφου. Μήπως εντοπίσω μέρος του σπιτιού. Δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω φωτογραφία. Δεν θέλω φωτογραφία. Εσύ νύφη δεν θες. Νύφη. Πάμε λοιπόν πίσω απλά του σπιτιού και μη σκιάζεσαι με τη φωτογραφία. Ο Ρίκος που κάνει κουμάντο μπορεί να είχε κάποια δουλειά με τους Στέλιο και συναπαντηθήκαν. Κατάλαβες. Άντε πάμε πίσω. Έλα. Έλα μόλις σου λέω. Λάβει κάνει και αυτός ο άνθρωπος. Αυτός κτσούς τραβούς παλαβούς ολνούς παντρεύει. Καλά κάνει. Έρχεσαι λιγάκι πιο δεξιά Ρίκο. Αυτού καλά είσαι. Μη βλέπεις καλά. Μωρέ, ό,τι πρέπει είναι εκεί. Στάς. Στάς τώρα να βάλουμε και ένα σημάδι. Να δούμε που θα σταθεί ο Μουρλουγιάννης. Έτσι. Να, εδώ, βλέπεις. Εδώ, γιαγιά. Γεια σου, κύριε Στέλιο, γιατί σάμα της έρχονται κατά εδώ. Κλείψε, έφυγε. Καλώς τους, καλώς τους. Γεια σου, Ρίκο. Για αντίντε, σας καρτεράω τόση ώρα. Μα εμείς βροντάγαμε από μπροστά. Ξέκοψα κατά εδώ για να μην μας ακούει και ο κόσμος. Δεν λες. Ο Στέλιος ο φωτογράφος δεν είναι μαζί. Ω, τον έδιωξα. Μωρέ, τέτοιο μπουμπούκι που είναι ο γιος σου. Και τι χρειάζεται τη φωτογραφία. Ναι, λες, δεν θα στείλουμε φωτογραφία στα συμπιθέρια. Μπα, αχρίαστη θα είναι. Μωρέ, άμα έχουμε ζωντανό το πράγμα, του πιάνουμε και έτσι το μυστερί. Αμίγου του λέω και του φωνάζω. Άλλου σαν του γιο μου δεν ματάγινε. Για έλα δεν πάνε να σε καμαρώσω λιγουλάκι. Άντε εκεί, εκεί. Στάσε εκεί. Εκεί. Νύφ, έλα. Θέλω νύφ. Νύφ, αλλά κι εσύ γαμπρός. Γαμπρός με τα ούλα του, έτσι. Κεντωμένος, κορδωτός και του μάτ. Σάιτα. Μωρέ, έτσι κι πάμε στο χωριό της νύφης, θα πλαντάξουν όλοι. Ναι, αλλά πρέπει να του μάθουμε και 5-6 πράγματα να ξέρει πώς θα σταθεί, πώς θα μιλήσει. Έτσι, ας να του κάνουμε καμιά προβούλα. Γεια, στάσε να σε. Έτσι. Βάλε το για κάτω. Εκεί. Εντάξει. Σκέψου τώρα που ζήσεις στην εκκλησία και παντρεύεσαι. Είναι καλός για γαμπρός. Πού σου πάρε, μη σε μας κάνω. Τι δώσ. Έτσι. Εκεί. Εντάξει. Μη είσαι κανένας. Μπα. Εγώ κάτι μουρμούρισα. Σκέφτομαι, λέω, να του ξανακάνω καμιά πρόβα. Άμα θα πάμε στο χωριό της νύφης, να ξέρει πώς τα χειριτάει. Μα όμως, σαν που ξέρει κανέναν από εκείνους και κάτι. Εκεί η Μηδάκη θα τους πάρει όλους την αράδα. Έτσι θα σηκώσει λίγο το χέρι του. Για να σήκωσε το χέρι σου. Έτσι. Τώρα κρατάς γύρα. Για κάθε να πάω λίγο από μακριά να δω μπας και πώς σου πάει. Κάνε από τη μέση, μη με χαλάς την πρόβα. Συμπάθαμε. Έτσι.
Εντάξει. Μα. Μωρή. Σαν που και κάποιος μίλησε. Είναι ακόμα, δεν το πονηρεύτηκες. Ναι. Πίσω από τις κουβέρτες είναι ο Στέλιος και τον τραβάει. Μη μου το λες. Τώρα που στο είπα. Αμα αυτό είναι μεγάλη μαστοριά. Μόνο που πρέπει να διώξουμε λιγάκι του γιος. Δεν λες να πάει καμιά βόλτα να κοιτάξουμε κι αν έγινε και καλή δουλειά. Όχι. Ετούτος ή καλύτερα, γιατί μπορεί το δικό μου λόγο να του κακουπιάσει. Yes. Δεν λες. Εσύ που είσαι καλό παιδί, θα μου κάνεις μια δουλειά. Μα βαλάω από διάλου τίποτα. Δώσ' του ξυνάρ και τσάπα να σου βγάλει όλα τα πνάρια του πλού. Μπα, μια βόλτα θα πάει. Δεν πτάγεσαι με αυτό το μαγαζί του Κιρφώτ να του ζητήξεις ένα φτύλ για το τρακμά. Ξέρεις πως θα μου πεις. Φτύλ. Ξέρει, μωρέ, ξέρει. Αντιά σε. Μωρέ, μπράβο. Πολύ πετυχημένες. Και στις δυο της τάσης βγήκε ο Λουσόνταρος. Α, με έπεισε και τόση επιστήμη στη μέση μας. Τώρα και οι δυο σας πήγε ρολόι δουλειά. Μωρέ, μουρλια είναι ο άτιμος. Βλέπεις, με βοήθησε και το γλυκό του φως. Και τον πήρα όπως είναι. Ορίστε. Λες. Θα διορθωθούν κομμάτια. Τι να διορθωθούν, αυτό είναι κούκλα μοναχή, δεν γνωρίζει το γιος. Μα τον γνωρίζω, μα τούτο εδώ μου φαίνεται. Στο πουτό. Ο γιος μου είναι Λεβέντη. Ή όχι και να στεναχωρηθεί. Άμα θα ρίξει ότι έχει αδικηθεί ο γιος, γιατί τη στέλνουμε καθόλου. Πώς δεν θα τη στείλουμε, γιατί δηλαδή οι συμπεριφέρει θέλουν να δουν φωτογραφία. Για σταθείτε. Για σταθείτε. Μπορεί να γίνεται κι αλλιώς η δουλειά. Δηλαδή, πώς αλλιώς. Θα τις δείξουμε αυτήν. Αυτός είναι στρατιώτης. Ακόμα καλύτερα. Αφού πει στρατιώτης, θα πει ότι είναι ικανός ο Γιάννος μας. Ωραία, ικανός δεν λέω, αλλά τι θα πουν τα συμπεθέρια σαν δουν την ημέρα του γάμου το Γιάννο και θα δουν τη διαφορά. Ωραία, άμα έτσι γεμίσει το μάτι με του την ειδό θα τραβήξουν μπροστά η δουλειά, θα πάει το νερό στα βλάκια. Συμφωνάζει ακόμη. Ο ίδιος ο γιος μου είναι. Για δες καλό που έχει αυτός ο κόσμος. Με τέτοιο κρύο κάθονται έξι και κόβουν καρφιά. Είναι η αρρώστια τους. Να τους βλέπω κόσμος. Τα χαδουλεύουν και σκόβουν καρφιά. Καλώς το ναι. Αυτή είναι η προκοπή. Όλοι χουζούρι γύρω από το τζάκι, εσείς με τα μούτρα στη δουλειά. Α, εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε. Από τη νύχτα με έφαγε η παγώνα. Σήκω μάνα να κουβαριάσουμε τις θηλές. Μην είναι το πρικιό της βλέπεις. Είναι και αυτό, αλλά το έχει πιο πολύ το σόι μας. Να και ο Γιώργος με το τσικούρι. Δυο χρόνια το παλεύει με σφήνες, αλλά σε μάστορε δεν το δίνει. Δυο χρόνια. Μπράβο, χρυσοχέρες. Μη το συζητάς. Ό,τι βλέπεις και δεν βλέπεις, όλα από μόνοι μας. Και τα σκαμιά που καθόμαστε, ο Γιώργος τα φτιάχνει. Να του φέρω ένα να κάτσει. Αμ, όρθιος θα είναι ο άνθρωπος. Το κούτσουρο έφερες. Προξενιό κάνει ο άνθρωπος, αυτό θα τον καθείς. Δεν πάμε καλύτερα μέσα. Όχι πως κάνει κρύο δηλαδή, αλλά για να μην μας βλέπουν οι κυπραστικοί. Από την πρώτη φορά που ήρθες, τους έφαγε η φαγούρα. Άντε, να πάμε μέσα. Και εσύ Γιώργο, μη στέκεσαι. Ξέρεις τι θα κάνεις τώρα. Ξέρω. Άντε, κουνήσου. Μια σφίνα μου έμεινε και τελειώνω. Ρε, άσε το τσικούρ και τις σφίνες. Πήγαινε στον μπάρμπα σου και στον ανιψιό να έρθουνε να τους πεις. Και πού είσαι Γιώργο?
Γύριψε και δυο καρέκλες από τον Παϊβανά που είναι κοντά. Περήφανος ο Μπάρμπας και Ανιψιός θα χουλιαστούν άμα δούνε καρυκλωμένο μόνο το Ρίκο. Και πότε να τις πάρω, στο πάημα ή στο γυρισμό? Στο γυρισμό. Άμα τις φορτωθείς από τώρα θα σε χαζεύει όλο το χωριό. Ας περάσουμε. Άντε. Μη θέλει κανείς σας νερό? Νερό τώρα. Όποιος διψάσει να το πει, στα χέρια της το έχει παγώνα. Και πίνουμε κρασί τώρα, παιδί μου. Ακούμπα το κάπου, κόλλη. Και άμα γυρέψει κανείς? Θα σου βάλω φωνή. Και πότε λες να τους στεφανώσουμε? Μωρέ, αυτοί δεχούνται όπου τι και να είναι. Και το στρατιωτικό θα τον αφήκνει? Αν δεν πειρετάει πια. Η φωτογραφία ήταν πρωτού. Και τώρα έχει πάρα πόλεις. Με ειδοποίηματα αστυνόμ. Ποιανό αστυνόμ? Της Μισαριάς, ντε. Του βάνε κι αυτό στη βούλα. Είμαι για να είναι τώρα στο χωριό. Θα πει ότι πρώτα πέρασε από εκεί. Είναι. Ας φράγει τους κι αμολυμένου, λέει, γίνεται. Αυτό πρέπει να το κοιτάξετε καλά. Γάμος θα γίνει. Εμείς δεν ζάμε μόνο με τον Μπούλιο. Το έχουμε όλο το μυαλό στο κεφάλι μας. Α, η παγώνα δεν είναι όποια κι όποια. Αν έχουμε εδώ στο χωριό μια ξαδέρφη την πνεύουμε, έτσι είναι αυτή. Γιώργο, εσύ τι λες? Τι να πω, σαν που σιγό παντρεύουμε. Άγι, άιντε να τη λεύουμε. Φωτογραφία πήραμε, φωτογραφία δώκαμε, να αγορήσουμε και το στεφάνωμα. Δεν μιας, τι λες, είναι καλά τον άλλο μήνα? Μωρή, και την άλλη εβδομάδα των Χριστουγέννων, δεν ποδιόμαστε. Κι εγώ εκεί του λέω, όσο πιο ταχιά, τόσο πιο συμφερτικό για τα παιδιά. Γιορτές που είναι να συργενήσουν λιγάκι. Εμγαίνονται στη φανώματα τα Χριστουγέννη, δεν γίνονται. Είναι Μπάρμπα, εσύ ούλα τα σκέφτεσαι εδώ. Κι εγώ αφηρημένη να μην το σκεφτώ, Ντύπ. Για σταθείτε, για σταθείτε. Του κάνουμε κι αλλιώς. Να το ραβουνιάσουμε. Για το ραβουνιάσμα δεν χρειάζεται στεφανοχάρτ. Ναι, αλλά θέλουμε και παπά. Έχει ο γαμπρός του παπατσάφ. Θα στέρξ. Τον παπά τον έχει κλείσει του χουριό για τα Χριστούγεννα. Σιγά μην κουπιάς, να κάνει και τον αραβόνα από πάνω. Τα δαχτυλίδια θα περάσει. Θα τη μιλήσω εγώ. Όταν εγώ του κάνω κουβέντα, δεν τη γυρνάει. Είναι Μπάρμπες, είναι όλοι υπολογίζουν στο χωριό εδώ. Λοιπόν, έχουμε τίποτες να πούμε. Από λόγο μας λεύτερος. Μακάρι, Παναγιά μου, να γίνουν όλα όπως τα μιλήσαμε. Άιτε. Άρα Σιρτούκ, από τότε που ξεκινήσαμε τον έκρινες Ντύπ. Στο πήρε το μυαλό η παγώνα. Σαν μου τύχει και ποτέ Ντύπ. Γιος αυτός, αυτός είναι την τραπέρα τους. Δεν το βλέπεις πως παίζει το μάτι του. Όπως βλέπω Στέλιο, δεν οχτρεύεστε πια. Μα συμβαστήκαμε. Δεν βλέπεις που με κάλεσες και στον αραβόνα. Γι' αυτό κι εγώ δεν πήρα τη μηχανή μαζί μου. Στην πανηγύρι τραβάτε για σιγά μου. Σαραβουνιάσματα. Και ποιος είναι ο γαμπρός? Γόηση. Αν φαίνεις η μανούλα. Δε στην υψηλό τη φωτογραφία να δεις την αραβωνιάρα, ντε! Αυτό είναι πράγμα, ρε! Ούλα τη ζυγιασμένα και κανονικά είναι! Θέλω να τη δω κι εγώ, κύριε Πρόεδρε! Μπράβο, Βαερίκο, μπράβο! Ωραία, μπράβο! Πώς την κατάφερες τέτοια επιτυχία, αυτό είναι σκέτο λουλού! Άσε να πάμε στην ψυγεραχούλα πρώτα και θα δεις! Ωραία!
τι θέλει. Η ώρα η καλή. Αμήν και πότε καλό σας βρήκαμε. Που συνειφούλα όμορφη να καμαλώσεις του γαμπρό. Στουλίδι διαλυγμένου μη του συμπιθυριό. Την έχουμε μονάκριβη και πολύ χαϊδημένη. Κι ανάμεσά μας εδώ σας κρύβου περιμένει. Όχι, κερατά. Μωρέ, Νίκο. Μωρέ, άλλοι να μας δείξουνε και άλλοι να μας πήξουνε. Κόφτο, γιακμή. Κατά το γαμπρό και νύφ. Κι ο γαμπτό, λιβέντη, βρες. Και εσείς εδώ τι χαλεύουμε, τζάφα το κατέχομαι. Μωρέ, 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 στέκας. Εγώ, πρόεδρε, δεν βρίσκω διαφορά. Και οι δυο μου φαίνονται τυριαγμένοι. Τι λες εσύ, ωραία, μαγκλάρα. Δεν ζητήσαμε για τα βραστηρή, κουκερά να είναι. Ναι, κουκερά. Ποιος είναι ο γαμπρός, ωραία. Γώσε! Λεβέντης. Βρεθεί ο παίχτης. Βρήκατε πολλούς σαν κι εμάς να κοροϊδέψετε. Είμαι εδώ να σε κοροϊδέψω, μία σε νεσί. Ομόνια, ομόνια, ομόνια. Για αραβόνες ήρθαμε εδώ ή για να τσακουθούμε. Μα μας το πείσες εσύ, παπά. Δεν του καταπίνουμε εύκολα, παλιουμπράρια. Μουλάρια μας είναι τους αραβόνες. Μουλάρια, παλιουμπράρια. Σταθείτε! Αν προστινάτε Θεό, σταματήστε! Σταματήσουμε! Τα βλέπετε τα παιδιά! Πηγαίνουν στο θέλημα του Θεού και της Παναγίας! Για να έχουν την ευλογία μέσα τους! Τα βλέπετε πως τριχιάχτηκαν. Σε λίγο θα γιορτάσουμε Χριστούγεννα. Κάνει να ματωθούμε τέτοιες ώρες. Ήμαρ τον Παναγιά μου ανέφτυξε. Τι λες, μπαρμπά. Τι να πω, βρε, ανήψε. Ό,τι λογίζονται από πάνω δεν κρίνονται από τους από κάτω. Ακούσας δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ρόδου του πατρός αυτού, εφοβήθη εκεί απευθύν, χρηματιστής δε κατόναρ ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας και ελθόν κατόκισεν εις πόλην λεγόμενη Ναζαρέτ. Δεν ακούτε για τους αντάρες. Σταματήστε. Τρέχετε που τα παπά. Βοήθα Παναγιά μου. Επειδή δεν λουγιόμαστε όλοι με γράμματα, δηλαδή δεν είμαστε όλοι γραμματζούμενοι, και επειδή ο κάθε Μήτρος και ο κάθε Κίτσος και ο πάσα χωραφιάς και γελαδάς δεν ογάει από βαριά γραφή, ύστερης από το ανάγνωσμα του Ευαγγελίου, θα ακούσετε τώρα και το ξύγημα. Ευτούνος είναι παπάς. Φαίνεται πως του κόφει. Τον έχω γείτονα. Σαν τα απόψη που ομολογιόμαστε, εδώ στην αψηλή ραχούλα, η Μεγαλόχαρ γέννησε το γιο της μέσα σε ένα χούρ με γελάδια. Χού τον αγελάδ, χού τ' άλλο, δεν άφηκαν τον Χριστό να ποντιάσει. Όμως, στο βασίλειο εκείνου, που η Μεγαλόχαρη έγινε λιχόνα, κομάντο έκανε ένας βιρέμς, ένας σουρτούκης, ένας λυκουτόμαρος να πούμε, που τον λέγαν Ηρώδ. Λοιπόν, αυτός ο σουρτούκης μαζόχνει όλους τους χωροφυλάκους και δίνει ορμήνυμα να πιάσουν όλα τα φασκιωμένα και να τα σφάξουν. Με τη σειρά της και του λόγου της, αρπάνα από ένα μαχαίρ και πιλαλάν μέσα στον κόσμο. Χράτσα από εδώ, χράτσα από εκεί, δεν άφησαν βυζαρούδ για βυζαρούδ να ματασκούξει. Μονοβραδείς και μονομερείς ξυπάστρεψαν όλα τα πούτσικα. Όπως να πούμε, τον Πέμπε της Τασιός, που πέρασαν 6 μήνες και δεν λέει τον βαφτίσει ακόμα. Ή όπως την Τσούπρα του Κουντήλους, που τον πήγε τους προάλλες και τον βάφτισε κάτω στη Μεσαριά. Ή όπως τα διπλαρόνια της Μαλέσσινας, που τα διάβαζα τους προάλλες και δεν μου έκανε πυρουμή. Και ένας προάλλα που δεν
μητριούνται και δεν μουλουγιούνται. 14.000 έσφαξαν αναθυματισμένοι μέσα σε μια μέρα. Ατς κερατάδες. Τι κερατάδες, φουνιάδες. Κατάρα γιουργή, δεν τους πιάνει. Μωρέ, σκέτο κατράν θέλουν αυτοί. Όμως ο Θεός που κάνει το μεγάλο κουμάντο, ηθείς δίν χαμπέρινο αγγέλου. Κι αυτός πιλαλάει μόνο φυσής και πάει και τσουγκράει τον Ιωσήφ πάνω στον ύπνο. Ιωσήφ, Ιωσήφ. Το γρικάει. Τι είναι ρε, συγχύστη του Ιωσήφ που του χάλασε το ξαπόσταμα. Μήπω ο Θεός να τα μαζώξει γλίγορα και να λακίσει από εδώ. Το και το θα γίνει. Και ως που να πεις κεφαλουτήρ, κάνει κατά πάνω Ιωσήφ και γυροφέρει τον τόπο. Τον τρώει το μέσα του και τη μεγαλόχαρα. Και μόλις τενιάζει την μπροστά του, την τζουγκράει. Κυρά, ξύπνα γιατί θα μας σφάξουν όλους. Παίρνει τρομάρα η μεγαλόχαρ και βάνει φωνή. Παναγία μου! Και τράζεται ένα μπουέ πάνω. Από το φόβο της και του γιο της. Στερνότερα πήραν τον τωρό της τα πράγματα και έστωσαν κάπως. Ο Ιωσήφ καπιστρώνει ένα γουμάρ και βάνει τη λεχόνα πάνω με το γιο της και πήραν τη μια στράτα, κατέφυγαν την άλλη, πέρασαν και από τα δικά τους τα παραδρόμια και πήγαν στην ευχή του Θεού. Ή όπως λέμε, σε άλλο στάνο τόπο. Τσουμπάνιδες ήταν παπά. Έτσι λες εσύ, επδεσκό μου. Έχει κι άλλο παπά. Έχει κάτι στερνό και από σώμα. Το λοιπόν, ήμασταν εκεί στο μεγάλο φιδιό από Κάνα. Ο Ιωσήφ, η Μεγαλόχαρ, ο Χριστός και το γουμάρ. Και από πίσω οι χωροφυλάκοι όλο και σφάζαν. Χράτσα από εδώ, χράτσα από εκεί. Δε μου λουγάει η γραφή πώς γινήκαν οι σκοτωμένοι. Όμως και 50.000 να ήταν και 100 του πουλί, μια φορά τη ρόδ δεν έγινε το σποτ. Και όχι μόνο δεν έσφαξε το Χριστούλη μας, αλλά μήτε το βρακί του δεν είδε. In the Genesis, in the Parthenia, and the Philaxia.